Να τις εξελίξεις. Ακούμε τώρα Γιώργο Λιλίκα, πρόεδρος της Συμμαχίας Πολιτών. Εκτιμούμε ότι από την ώρα που η Τουρκία δεν έχει δεχτεί να γίνει πραγματικά κατάλληλη προετοιμασία σε έναν διάλογο υψηλού επίπεδου μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, ότι αυτή η εξέλιξη μας οδηγεί στο συμπέρασμα πως η Τουρκία δεν θα κάνει ουσιαστικές μεταβολές στις ακραίες τοποθετήσεις της. Αυτό δεν αποκλεί βέβαια η Τουρκία να κάνει κινήσεις τακτικής για να πετύχει άλλους επιμέρους στόχους. Ελοχεύει βέβαια ο κίνδυνος κήρυξης ενός αδιεξόδου από τον ίδιο τον Γενικό Γραμματέα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Στη σημερινή συνεδρία καταθέσαμε μια ανεπιστολή προς τον Πρόεδρο και τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου. Εισηγηθήκαμε όπως βγει μια ομόφωνη απόφαση σήμερα, η οποία κατά την άποψή μας θα μπορούσε να ενισχύσει τη διαπραγματευτική θέση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Δεν έγινε να αποδεχτεί η εισήγησή μας, έτσι δεν υπήρξε καμιά ομόφωνη απόφαση σήμερα. Εμείς θα μεταβούμε και θα συνοδεύσουμε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στη Γενέβη. Ούτε στην προηγούμενη διάσκεψη της Γενέβης είχαμε προβεί οποιασδήποτε δηλώσεις κατά τη διάρκεια της διάσκεψης. Είχα μάλιστα εκδώσει και γραπτή δήλωση τότε ότι μέχρι να τελειώσει η διάσκεψη δεν θα υπήρχαν δηλώσεις από μέρους μου. Θέλω να δηλώσω σήμερα ότι ενώ στο διαρκή διάσκεψη θα ανασταλούν και οι όποιες δραστηριότητες προεκλογικού χαρακτήρα, το θεωρώ ως το ελάχιστο. Ταυτόχρονα θέλω να πιστεύω ότι θα υπάρχει σωστή και πλήρης διαβούλευση και ενημέρωση, έτσι ώστε να μπορέσουμε και εμείς να βοηθήσουμε με τα δικά μας σχόλια αλλά και τις δικές μας εναλλακτικές προτάσεις. Τι περιείχε η πρόταση που καταθέσατε, κύριε Λιλίκα? Η πρότασή μας ουσιαστικά ζητούσε να υπάρχει συνεχής διαρκής σύνοδος του Εθνικού Συμβουλίου πριν και μετά από κάθε διαπραγματευτική σύνοδο. Ταυτόχρονα να επαναβεβαιώσουμε τις ομόφωνες αποφάσεις του Εθνικού Συμβουλίου για αποχώρηση όλων των στρατευμάτων, των επίοικων και κατάργηση των εγγυήσεων. Ζητήματα τα οποία πιστεύουμε ότι όντως θα βοηθούσαν τον Πρόεδρο στη διαπραγματεύση. Ταυτόχρονα είπαμε ότι δεν θα μπορεί, εισηγηθήκαμε να μην υπάρξει καμία διασύνδεση με τα δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας στην ΑΟΣ της Κύπρου, είτε άμεσα είτε έμμεσα. Και να μην υπάρξει διασύνδεση των εσωτερικών πτυχών με τις διεθνείς πτυχές του Κυπριακού. Γιατί κάτι τέτοιο θα μας έφερνε σε πιο δύσκολη θέση. Από πού υπήρξε η αντίδραση για να μην υπάρξει αυτή η ομόφωνη απόφαση? Δεν θεωρώ ότι είναι σωστό, είναι σκόπιμο να μεταφέρω εκτός Εθνικού Συμβουλίου. Είναι από την κυβέρνηση ή από κόμματα, κύριε Λιλίκα? Είναι πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι ας μείνουμε μέχρι εδώ. Είναι λάθος να μπούμε τώρα σε μια αντιπαράθεση. Μεταφέροντας διαλόγους εντός του Εθνικού Συμβουλίου. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, Γιώργος Λιλίκας. Λοιπόν, Νατάσα, κοντά μας βρίσκεται και ο πρόεδρος των οικολόγων, ο κύριος Γιώργος Περδίκης.